είναι λόγου της οικονομικής κρίσης ή είναι θέμα του μνημονίου, των προγραμμάτων. Και ο ελληνικός λαός αποφάσισε και τα δύο. Αποφάσισε και μας έδωσε εντολή ότι αυτό το οικονομικό πρόγραμμα, το μνημόνιο, τα μνημόνια, απετύχανε. Απετύχανε και στο επίπεδο ροών και στο επίπεδο αποθεμάτων, για να το πω με οικονομικούς όρους. Ροές εννοούμε εμείς οικονομολόγοι, το δημόσιο έλλειμμα, το ισοζύγιο πληρωμών. Και τα δύο είναι σε κάποια ισορροπία. Δεν έχουμε ελλείμματα. Αλλά είναι σε ισορροπία σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μπορεί να έχουμε ισορροπία, μας είπε ο Κέινς και μας το έμαθε τη δεκαετία του 30, σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Και όταν μια οικονομία έχει χάσει 25% του ΑΕΠ, όταν έχει ανεργία που είναι πάνω από το 25% και νεανική ανεργία πάνω από τα 50%, αυτό είναι μια ισορροπία σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Συγχρόνως για τα αποθέματα, για το χρέος, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε καν για ισορροπία. Όταν φτάνει στο 180% του ΑΕΠ, όταν άρχισε την κρίση στο 120%. Δεν έχουμε ούτε καν ισορροπία σε αυτό το επίπεδο. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, μια κυβέρνηση της αριστεράς δεν θα μπορούσε να βάλει την υπογραφή της στο τελείωμα της πέμπτης αξιολόγηση. Δεσμευόμαστε ότι εμείς αυτό το πρόγραμμα που απέτυχε δεν θα το υπογράψουμε, δεν θα το κλείσουμε. Δεσμευόμαστε επίσης ότι δεν θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα με την Τρόικα. Όχι γιατί θεωρούμε κακούς ανθρώπους, δεν θεωρούμε, τεχνοκράτες είναι, αλλά είχανε ένα συγκεκριμένο mandate, μια συγκεκριμένη εντολή, να συζητήσουνε την ίδια λογική αυτού του προγράμματος και να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Όχι να συζητήσουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα με μια διαφορετική λογική. Γι' αυτό συζητάμε και με την ΕΚΟΤΟΥ, συζητάμε και με την Κομισιόν, συζητάμε και με το ΔΝΤΟΥ, αλλά θεσμικά με αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να τους πείσουμε, να διαβουλευτούμε για τη λογική αυτού του προγράμματος. Επιστρέφω στο δεύτερο όμως. Ήτανε και η κρίση ένας λόγος που είμαστε σε αυτά τα χάλια, ανεξαρτήτως από τα μνημόνια. Και σε αυτό απάντησε ο ελληνικός λαός, ότι ναι, υπάρχει και η οικονομική κρίση που επηρεάζει αυτή την κατάντια που έχουμε. Και αποφάνθηκε ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, αλλά διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, με διαφορετικό πρόσημο και με διαφορετικές ιεραρχήσεις. Από την αρχή της κρίσης, όλοι του ΣΥΡΙΖΑ που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα είπαμε ότι δεν είναι μόνο οικονομική η κρίση. Είπαμε από την πρώτη μέρα ότι αυτή η κρίση είναι και κρίση αξιών, είναι κρίση θεσμών, είναι κρίση παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων. Το είπαμε την πρώτη στιγμή. Μόνο που η ελίτ της Ελλάδας είναι μέρος αυτού του προβλήματος. Είναι μέρος αυτής της κατάδειας που έχουμε. Και βέβαια όπως η ελίτ παντού και τα κόμματα που το υποστηρίξαν αυτή την ελίτ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, πάντα θεωρούν ότι οι άλλοι φταίνε για την κρίση. Και όχι οι ίδιοι. Φταίνε οι συντεχνίες και ειδικά στο δημόσιο τομέα. Φταίνε ο κρατισμός και το μεγάλο κράτος που εκτόπιζε τον ιδιωτικό τομέα. Φταίει η λαϊκή αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Το ακούγαμε αυτό από τον κύριο Σεμίτη, το ακούγαμε από τον κύριο Στουρνάρα, το ακούγαμε από τον κύριο Χαρδούβελη, το ακούγαμε από όλους τους πρωθυπουργούς των μνημονίων. Αλλά ο ελληνικός λαός αποφάσισε κάτι τελείως διαφορετικό. Ότι χρειαζόμαστε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, με διαφορετικές ιεραρχήσεις. Ότι να πιάσεις το λαθρεμπόριο του πετρελαίου είναι πιο σημαντικό από το να διώξεις καθαρίστριες και τους σχολικούς φύλακες. Ότι να αντιμετωπίσεις το μεγάλο πλούτο και τη μεγάλη φοροδιαφυγή είναι πιο σημαντικό από το να το βάλεις με την καθαρίστρια.
και ότι αυτό που έχουμε πει και το ακούει όλη η Ευρώπη, όταν βαφτίζεις μεταρρύθμιση μια συνταξιούχο 400 ευρώ που καλείται να πληρώσει 10 ευρώ για να πάει να δει ένα γιατρό ή να πάρει ένα φάρμακο, αυτό δίνει κακό όνομα στο τι σημαίνει μεταρρύθμιση. Η Ευρώπη σιγά σιγά πείθεται ότι αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση και θέλει να ακούσει τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν αυτό το κράτος, θα αλλάξουν το κράτος αυτή τη σχέση που έχει με την οικονομία και την κοινωνία. Και γι' αυτό εμείς διαπραγματευόμαστε με τους εταίρους μας για μια διαφορετική άποψη για τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως είναι ο ΣΑ εδώ και θα συζητήσουμε, αλλά δεν θα συζητήσουμε την εργαλοθήκη. Υποσημείωση δεν είναι καθόλου σίγουρο και θα το πούνε οι ιστορικοί του μέλλοντος αν αυτή η εργαλειοθήκη ήταν από το ΣΑ ή από τους δικούς μας που περνάγανε πράγματα από την πίσω πόρτα για να είναι μέσα στη λίστα των μεταρρυθμίσεων. Βεβαίως θα συζητήσουμε με τον ΟΣΑ τις δικές μας ιδέες γιατί είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση. Όπως βεβαίως συζητάμε και παίρνουμε συμβουλές από το Lazard για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το χρέος και πώς πρέπει να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος. Η Lazard βεβαίως δώσανε τις συμβουλές σε ένα προηγούμενο πρόγραμμα. Αλλά εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι τα ξέρουμε όλα, ποτέ δεν είπαμε ότι δεν μας λείπουν και τεχνικές γνώσεις, αλλά είπαμε ότι θα έρθουν να υπηρετήσουν ένα διαφορετικό σχέδιο για το χρέος και θα δώσουν τα φώτα τους για πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας δημοσιονομικός χώρος για να μπορούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις να ζήσουν. Γιατί κανένας δεν πιστεύει, ούτε οι επενδυτές του Λονδίνου, ότι αυτή η χώρα θα μπορούσε να βγει από αυτή την κρίση με μια σειρά ετών με πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης 4,5%. Πρέπει να σας πω, δεν το πιστεύουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι επενδυτές λένε ότι πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί αυτό το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε επέρυσι από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν βγαίνει. Καμία χώρα στην οικονομική ιστορία, την παγκόσμια οικονομική ιστορία, πάνω από 200 χρόνια που έχουμε στοιχεία, δεν κατάφερε κάτι παρόμοιο. Και για ένα λόγο παραπάνω. Ότι μέσα σε μια αθλειότητα, μέσα σε μια αβεβαιότητα, μέσα σε μια τεράστια ύφεση, καμία μεταρρύθμιση δεν δουλεύει. Όταν ο κόσμος φοβάται, δεν επενδύει. Όταν ο κόσμος φοβάται, δεν επενδύει καν στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Για να λειτουργήσουν οι μεταρρυθμίσεις, είτε αυτές που θα υποστηρίξει αυτή η κυβέρνηση, αλλά είτε και οι μεταρρυθμίσεις που θα θέλατε εσείς ή εσείς από εκεί, μέσα σε αυτό το πλέγμα, αυτό το πλαίσιο που έχουμε τώρα, δεν δουλεύουν. Και πείθουμε σιγά σιγά τους εταίρους μας ότι για να είναι ρεαλιστικές οι μεταρρυθμίσεις, οι δικές μας ή όποιες μεταρρυθμίσεις, πρέπει να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα δημοσιονομικά. Και έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο? Πρώτον, γιατί μια κυβέρνηση που τους δώσανε την ευκαιρία να έχει 6 μήνες παράταση, επέλεξε 2 μήνες παράταση. Γιατί το διάλεξε αυτές τις 2 μήνες παράταση? Ακριβώς γιατί ήξερε ότι θα χάσει τις εκλογές και ακριβώς επειδή ήξερε ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί έχουμε τόσο λίγο χρόνο? Γιατί μια κυβέρνηση, για πρώτη φορά που την ξέρω εγώ, πήγε στις εκλογές λέγοντας ότι θα γίνει Brexit, ότι θα χάσετε τις καταθέσεις και δημιούργησε δημοσιονομικά και χρηματοπιστωτικά προβλήματα για την επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό είμαστε πιεσμένοι. Και τρίτον, γιατί έπρεπε να πείσουμε τους Ευρωπαίους ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ, με ανάμεσα σε τι λέμε εμείς και σε αυτό που λένε οι αντιπαλοί μας ότι λέμε. Και χρειάστηκε πολύ κόπος και συνεχίζεται αυτός ο κόπος για να τους πείσουμε τους Ευρωπαίους τι είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Ότι, για παράδειγμα, είμαστε ευρωπαϊστές, όχι για τακτικούς λόγους, αλλά στρατηγικά. Γιατί αυτό που φοβόμαστε πάνω απ' όλα είναι μια διάλυση της Ευρωζώνης, όπου θα επιστρέψουμε στη δεκαετία του 30 με
επιθετικές υποτιμήσεις με εθνικισμούς, όπου τα λαϊκά αιτήματα θα περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Είμαστε Ευρωπαίοι γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μια σειρά υπερεθνικών προβλημάτων που χρειάζονται υπερεθνικών λύσεων. Και για το χρέος, και για το περιβάλλον, και για το φορολογικό ανταγωνισμό, αλλά και, σύντροφοι του ΚΚΕ, για την αντιμετώπιση των χρηματαγορών και των πολυεθνικών. Γιατί έχει αναδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο μια χώρα από μόνη της να αντιμετωπίσει και να τα βάλει μαζί με τις πολυεθνικές και τις χρηματαγορές. Δεύτερον, να πείσουμε τους αντιπάλους μας ότι δεν είμαστε λαϊκιστές. Ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης έχει ιεραρχήσεις. Να πείσουμε ότι ούτε ο ίδιος ο κόσμος μας δεν μας πιέζει για να κάνουμε πολύ περισσότερο άμεσα. Γιατί όλος ο δικός μας ο κόσμος ο λαϊκός καταλαβαίνει ότι όταν έχεις χάσει 25% του εισοδήματος του ΑΕΠ, δεν πατάς ένα κουμπί και φτάνεις στους μισθούς εκεί που ήτανε. Και ο κόσμος ο δικός μας ξέρει ότι πρέπει να έχουμε προτεραιότητες, ότι πρέπει να έχουμε σχέδιο, ότι πρέπει να έχουμε και οδικό χάρτη. Επιτρέψτε μου πριν επιστρέψω στα θέματα της διαπραγμάτευσης λίγα για το δικό μου το Υπουργείο, που παρόλο που είναι στο εξωτερικό, είναι και για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε επίπεδο αναπληρωτή υπουργού δείχνει τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Διότι πράγματι θέλουμε να δουλέψουμε εντατικά στη διάρκεια της θητείας για την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων της χώρας και συγκεκριμένα στους εξής άξονες. Πρώτον, αναβάθμιση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Η στήριξη του θεσμού των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων που λειτουργούν ανά τον κόσμο περνάει πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά. Χρειάζεται λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύνη στην εμπειρία και τις ικανότητες αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να σας πω οι πρώτες μου επαφές στο Υπουργείο με το διοικητικό και το διπλωματικό προσωπικό και οι πρώτες μου επαφές στη Ρώμη, στο Βερολίνο, στο Λονδίνο με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα οικονομικά και τις οικονομικές και τις εμπορικές υποθέσεις ήταν πάρα πολύ καλές. Έχουμε ένα πολύ αξιόλογο, στελαχιακό, δυναμικό που πραγματικά προσβλέπω να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Και θα χτίσουμε πάνω σε αυτό το οικοδόμημα, όπως έχει πει και ο Αλέξης ο Τσίπρας, που ήδη υπάρχει. Δεύτερον, η προώθηση των εξαγωγών. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν πολλά υπουργεία που έχουν στην αρμοδιότητά τους κλάδους που επιδεικνύουν εξαγωγική δραστηριότητα. Το επόμενο διάστημα, λοιπόν, θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες για το καλύτερο συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων παραγωγικών υπουργείων, ώστε η προώθηση των εξαγωγών να γίνεται όχι ad hoc, αλλά με ένα συγκροτημένο και καλά οργανωμένο τρόπο. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να θεωρείται δεδομένη και η συνεργασία μας με τους παραγωγικούς φορείς, τους συνδέσμους εξαγωγέων, τα επιμελητήρια και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις. Θα ανοίξουμε διάλογο για να εντοπίσουμε τα προβλήματα και οι παραλήψεις που παρατηρούνται σήμερα, ώστε να βρούμε από κοινού τρόπους αντιμετώπισης τους και να εισάγουμε καινοτομίες στην πολιτική μας και για τις εξαγωγές με στόχο την αύξησή τους. Τρίτον, η διεύρυνση του πεδίου των διμερών οικονομικών σχέσεων. Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και επίσης δίνει μεγάλη έμβαση στο ρόλο της κοινωνικής οικονομίας. Πριν από την κρίση, ήταν από τους μεγάλους μύθους και λανθασμένες αφηγήσεις ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Για να δώσω ένα παράδειγμα, είχαμε πριν από την κρίση μια εντυπωσιακή επίδοση στον τομέα του software και είχαμε ραγδαία ανάπτυξη παραγωγής και εξαγωγών πριν την κρίση σε αυτό το τομέα. Να μην μιλήσω για τον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε αυτό το επίπεδο με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες των νέων επιστημόνων. Σήμερα όμως όχι μόνο δεν έχουμε ωφέλη, αλλά αντίθετα άλλες χώρες κερδίζουν από αυτό. Πρέπει λοιπόν να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση. Να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα μετά από την κρίση και τη ραγδαία ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας μέσα στην κρίση.
Με λίγα λόγια, βεβαίως, ένα-δύο λεπτά μόνο, κυρία Πρόεδρε. Με λίγα λόγια, βεβαίως, η οικονομική μας διπλωματία πρέπει να βασίζεται και στην προώθηση παραγωγικών προϊόντων όπως το λάδι ή σε παραδοσιακούς τομείς όπως την ενέργεια, αλλά δεν βλέπω γιατί δεν πρέπει να ψάχνουμε συνεργασίες και συνέργειες με άλλες χώρες, είτε στον τομέα του software, είτε σε σχέση με την κοινωνική οικονομία. Και μπορούσα να πω και άλλα, δεν έχω καιρό για το δικό μου Υπουργείο. Να πω όμως ότι αυτή η σύλληψη, ότι μπορούμε να έχουμε οικονομικές σχέσεις και πάνω σε καινούριους τομείς, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση θέλει να προσπαθήσει να ταιριάξει το παλιό και με το καινούριο. Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός εναλλακτικού μοντέλου λειτουργίας της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας που να στηρίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη και όχι στο εξαντλητικό ανταγωνισμό και στο οικονομικό και κοινωνικό ντάμπινγκ. Συνέχεια και καινοτομία λοιπόν. Συνέχεια και καινοτομία, γιατί πρέπει να αναδείξουμε και να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να ενσωματώσει το καινούριο. Μπορεί να ενσωματώσει δημοκρατικά αιτήματα. Μπορεί να ενσωματώσει δημοκρατικά δικαιώματα. Ότι είναι μια Ευρώπη που ακούει τα καινούργια επιχειρήματα. Αν θέλετε, και ένα άλλο λόγο γιατί έχει βαλτώσει αυτή η Ευρώπη, δεν είναι μόνο τα μακροοικονομικά. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές της λιτότητας, είναι γιατί έχασε αυτό το πλουραλισμό. Για 30 χρόνια είχαμε μόνο μια λύση, ό,τι και να ήταν η ερώτηση. Η λύση της αγοράς, της επιχειρηματικότητας, του ιδιωτικού τομέα. Είναι καιρός αυτή η κουφαμάρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεπεραστεί και να ακούσει ότι υπάρχουν πολλές λύσεις, πλουραλιστικές λύσεις, κοινωνικές λύσεις, διάφορες καινούργιες καινοτομίες που έρχονται από κάτω από αυτή τη κοινωνία. Και αυτοί που μας κατηγορούν ότι λένε τα παλιά, το επιστρέφω. Αυτοί που μας κατηγορούν ότι λένε τα παλιά, νομίζω έχουν ξεχάσει να ακούνε και δεν το βλέπουν το καινούριο που έχετε μπροστά. Για αυτή την Ευρώπη που εμείς διαπραγματευόμαστε, μια Ευρώπη που θα είναι ανοιχτή, δημοκρατική, που θα διαβουλεύεται, που θα μπορεί να συνθέτει, αλλά που δεν θα είναι κολλημένη στους κανόνες είναι οι κανόνες, δεν θα είναι κολλημένη σε ένα παλιό μοντέλο που έχει αποτύχει. Νομίζω ότι μας ακούνε στην Ευρώπη ακριβώς γιατί έχουμε πράγματα να πούν. Και όταν έχεις πράγματα να πεις, πάντα σ' ακούνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο